προτρέπω ότι το ΚΚΕ ρίχνει τις ευθύνες για αυτή την κατάσταση ευθέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα σήμερα τον κύριο Κουτσούμπα, ο οποίος ήταν πιο ξεκάθαρος από οτιδήποτε. Λέει ότι να, ορίστε η επιβεβαίωση για αυτά που σας λέμε. Συνολικά... Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί, να το καταλάβουμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι το πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της Σπύλου δεν είναι ένα δυστύχημα. Είναι ένα έγκλημα που δεν είναι το πρώτο και δυστυχώς δεν θα είναι το τελευταίο. Και όπως κάθε έγκλημα, έτσι και αυτό έχει αιτίες και ενόχους. Και για μας το βασικό είναι να μιλήσουμε για την αιτία, τη ρίζα του προβλήματος. Είναι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, είναι η καταλήστευση των χωρών, είναι τα αυταρχικά καθεστώτα, είναι η υποδάβληση εμφύλιων σειράξεων. Είναι όλα αυτά στα οποία δυστυχώς η χώρα μας έχει συμβολή. Γιατί η χώρα μας δεν μετατράπηκε με ένα μαγικό τρόπο σε νατοϊκό αρνητήριο. Έχουν σκορπίσει βάσεις σε όλο το έδαφος της και εμπλέκεται άμεσα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τον πόλεμο. Και μια δεύτερη αιτία, που είναι στο ίδιο πλαίσιο, έχει να κάνει με την άγρια πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού σε βάρος των ξεριζωμένων. Και αυτή η πολιτική είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ανθούν οι ασίδωτοι δράσεις των κυκλωμάτων διακινητών, το να αναζητούνται ακόμα πιο επικίνδυνες διαδρομές και να ανεβαίνει η ταρίφα του ταξιδιού του τρόμου. Γιατί οι ξεριζωμένοι σπρώχνονται στα δίχτυα των διακινητών για να ξεφύγουν από τις περιπολίες της Frontex, τους ορατούς και τους άορατους φράχτες, το κατόνομα, την κατόνομα πρόσβαση στην αίτηση ασύλου, τη συλλήψη, τον εγκλωβισμό τους πότε στη Μόρια και πότε στις απάνθρωπες υπερδομές φυλακές. Ένα λεπτό, δεν θα σας διακόψω γιατί έχει ιρμό οι σκέψεις, αλλά θέλω να βάλω ένα ερώτημα. Καταλαβαίνω το πρώτο κομμάτι απόλυτα που λέτε για τις αιτίες του προβλήματος, τις ρίζες του και το γεγονός ότι φταίνε οι πόλεμοι. Επομένως και οι συμμαχίες που μπορούν να μετέχουν στους πολέμους κτλ. Αυτό έχει μία λογική. Από εκεί και πέρα, υπάρχοντος αυτού του προβλήματος, εσείς τι λέτε, ότι θα έπρεπε να είναι απόλυτα ανοιχτά τα σύνορα και να έρχεται όποιος θέλει και να ψάχνουμε εδώ να δούμε εάν ήρθε καλός ή κακός. Εμείς λέμε να σταματήσει η πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού. Να σταματήσει το συστηματικό ξύλωμα της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, που διαμορφώνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα αυτή την περίοδο η συζήτηση αυτή εντείνεται και κλιμακώνεται με το προωθούμενο νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο. Άρα λέτε ελεύθερη μετακίνηση εσείς. Λέμε σεβασμό στη συνθήκη της Γενέβης και του διεθνούς δικαίου. Γιατί μια μάνα. Ελεύθερη. Ακούστε, κύριε. Ελεύθερη. Μια μάνα. Μια μάνα που αποφασίζει μαζί με το παιδί. Δεν είναι η Γενέβης. Δεν λέει μπαίνει όποιος να. Μια μάνα. Μόνο για πρόσφυγες πολέμους. Μια μάνα που αποφασίζει με το παιδί της να επιβιβαστεί στο καριδότσου ακόμα και με κίνδυνο ζωής, είναι οικέτης. Ωραία. Και έχει δικαίωμα στο άσυλο. Άρα και πρέπει όλα να μπορεί να έρθει να υποβάλει το αίτημά της για άσυλο. Γιατί είναι απελπισμένη. Τι θα γίνει. Δεν γυρνάει πίσω. Και η ιστορία δείχνει ότι όπου έχουμε ένταση της καταστολής, όπου κύριε έχουμε φράχτες, τύχες, το αποτέλεσμα είναι θάνατοι και νεκροί. Να ρωτήσω κάτι, δύο λεπτά για να το ξεκαθαρίσουμε. Εάν ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι μόνο αυτή η κατηγορία, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επειδή ζουν εκεί στη φτώχεια, στην ανέχεια, σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, έρχονται εδώ απλώς γιατί πρέπει να βρουν κάπου να εργαστούν. Να... Και δεν είναι παρόλα αυτά πρόσφυγες, δηλαδή δεν είναι κάποιοι που έχουν αντιμετωπίσει πόλεμο ή κάτι τέτοιο. Κάνετε αυτή τη διάκριση, τη δέχεστε εσείς. Υπάρχει διάκριση, ναι, φυσικά, λέω, ανάμεσα στην προσφυγική ιδιότητα και στην ιδιότητα του μετανάστη. Όμως, εμείς λέμε ότι εδώ και χρόνια ο τρόπος που διαμορφώνεται αυτή η διάκριση είναι πλαστός και παραπλανητικός. Γιατί βασίζεται, για παράδειγμα, στο απαράδεκτο κατασκεύασμα της λίστας των ασφαλών τρίτων χωρών. Μια οδηγία που την ενσωμάτωσε το ελληνικό δίκαιο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί με την ευρωενωσιακή πολιτική έχουμε καταλήξει να θεωρούμε δυστυχώς πρόσφυγες μόνο τους Ουκρανούς. Και δεν είναι από κάποιο μακρινό παρελθόν οι δηλώσεις ότι είναι η λευκή ομόδοξη. Λέω δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων κλπ.
δεν από το μακρινό. Δεν είναι από το μακρινό παρελθόν οι δηλώσεις ανάμεσα στους πραγματικούς λευκούς και ομόδοξους πρόσφυγες και τους άλλους τους μουσουλμάνους. Βάλτε τώρα μια τελεία. Θα πάω. Θέλω να μου πείτε, δεν έχω καταλάβει, το ΚΚΕ ρίχνει τις ευθύνες μεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά καταλαβαίνω ότι ρίχνετε και περίπου οι ίδιες ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Θα σας πω. Και θα ξεκινήσω και με ένα σχόλιο, αν θέλετε, σε μια σύγκριση που επιχειρείτε, στην οποία εμείς δεν θα μπούμε. Εμείς δεν συγκρίνουμε ανάμεσα στη Μόρια ή στις υπερδομές φυλακές. Δεν συγκρίνουμε τα ναυάγια επί ΣΥΡΙΖΑ ή τα ναυάγια επί Νέας Δημοκρατίας. Και ερωτήματα για την επιχειρησιακή δομή όλων των ατυχημάτων υπάρχουν. Γιατί και τα πλοία που φεύγουν από την Τουρκία και τα ανακαλύπτουμε στα κύθρα ενώ έχουν διασχίσει το μισό Αιγαίο, προφανώς και γεννιούνται ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Αλλά το ρεπορτάζ που έκανε η συνάδελφός σας ήταν αποκαλυπτικό. Στην Τινησία αυτό που ετοιμάζεται είναι μια νέα συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τινησίας, όπως η αντίστοιχη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που έχει οδηγήσει στο να είναι η Ελλάδα αποθήκη ανθρώπινων ψυχών, που διαμορφώνει το έδαφος για επαναπροωθήσεις και απελάσεις, φέρνει τη Frontex, τους φράχτες κτλ. Από αυτά θέλουν να ξεφύγουν οι ξεριζωμένοι. Και γι' αυτό ακριβώς ρίχνουμε ευθύνες διαχρονικά σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Γιατί αυτή την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, την εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν είναι μόνο γνώμη του ΚΚΕ ότι αυτή η κοινή δήλωση έχει σαν αποτέλεσμα να γιγαντώνονται τα κυκλώματα της δράσης των διακινητών. Και εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που βεβαίως δεν λέμε ότι θα λύσει τα πάντα, στην οποία δεν τοποθετείται κανείς. Εμείς προτείνουμε να γίνουν επιτροπές ασύλου στην Τουρκία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ να εξετάζονται εκεί τα αιτήματα ασύλου, οι άνθρωποι να παίρνουν χαρτιά και να πηγαίνουν στις χώρες του προορισμού. Αυτή η πρόταση που κάνετε στην Ελλάδα ακούγεται μια πρόταση στην οποία δεν φαντάζομαι ότι θα διαφωνούσε κανείς. Στην Τουρκία, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα γίνει μια τέτοια πρόταση? Υπογράφτηκε λοιπόν η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εμείς λοιπόν λέμε, αντί να υπογραφόταν αυτή η συμφωνία, να βάλουμε στο τραπέζι αυτό το ζήτημα. Και θα το δεχόταν η Τουρκία. Να βάλουμε στο τραπέζι αυτό το ζήτημα. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως έχουμε παζάρι με την Τουρκία. Δισεκατομμύρια στην Τουρκία, όπως αντίστοιχα στην Τινησία, και άλλα τόσο στην Ελλάδα, και επίσημο παζάρι πόσους πρόσφυγες θα πάρει ο ένας και θα πάρει ο άλλος. Και αυτή τη στιγμή, γιατί με ρωτήσετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά το ρεπορτάζ για την Τινησία είναι αποκαλυπτικό. Τα σχέδια που ετοιμάζονται είναι αυτά. Εκεί να στέλνουμε τους ξεριζωμένους και τους ετούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Γιατί καταδικάζαμε ως αυταρχικό το σχέδιο της Μεγάλης Βρετανίας να στέλνει πρόσφυγες και ετούντες άσυλο στη Ρουάντα, και αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πάω... Λοιπόν, εμείς το ΚΚΕ μιλάει καθαρά για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Δεν κάνουμε λόγο ούτε για μεταναστευτική εισβολή, ούτε για το ψευτοδήλημα ανοιχτά ή κλειστά σύνορα, τα οποία δεν απειλούνται από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας απειλούνται από τη συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, από τα σχέδια για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Καλούμε τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Τους καλούμε επίσης να δείξουν την αλληλεγγύη τους, να προτάξουν τα αιτήματα για την κατάργηση όλου του άδικου πλαισίου σε βάρος των ξεριζωμένων, της πολιτικής, της καταστολής και του εγκλωβισμού. Να έχουν δικαίωμα στο άσυλο, να έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα και να μπορούν να πάνε στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.